Ενώ εσείς ίσως βλέπετε τις ομάδες να κατευθύνονται στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί που τους περιμένει το διαιτητικό τρίο, ο τέταρτος διαιτητής και ο παρατηρητής του αγώνα. Ο Ηρόδοτος είναι, ως ήθιστε σαν φιλοξενούμενος, είναι ο πρώτος που χαιρετάει και έχουμε βέβαια και την ανταπόκριση από τους λιγοστούς φίλους που βρίσκονται στις κερκίδες του Ζιρίνιου. Μια μεγάλη επιτυχία και για τις δύο ομάδες, αφήνοντας εκτός μια ιστορική ομάδα σαν τον Πανιόνι, και το παιχνίδι ξεκινάει με μια μικρή καθυστέρηση 7 λεπτών, αλλά είπαμε δεν κρίνει τίποτα το σημερινό παιχνίδι, μόνο με μοναδικό στόχο έχουν ποια ομάδα θα είναι πρώτη, αλλά πολύ λίγο αυτό, πολύ μικρή σημασία έχει αυτό, ουσιαστικά βγάζοντας τους και ανέρυθρους εκτός μάχης της διεκδίκησης την παραζαμένα σούτο. Χάνει την μπάλα ο Λουτιώτης, αλλά με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Μιλωνά και τώρα εκεί Φυσιά στην επίθεση. Περνάει για τον Τετέ σε καλή θέση. Μεγάλη απόκρουση από τον Τίμο Λουτιώτη που είχε βγει. Και δίνει για τον Καμινιό της Παπαγγέλης. Κάνει την κάθετη μπαλιά. Βγαίνει όμως τελικά. Ωχ, μεγάλη ευκαιρία. Πρόλαβε την έξοδο του Λουτιώτη. Και τώρα ακόμα πιο πίσω από τον Χαρίτο για τον Λουτιώτη. Εκείνος διώχνει όπως κερδίζει όμως ο Καλέργης. Καλέργης κάνει μια κούρσα και βγάζει μια πολύ ωραία σέντρα. Η κεφαλιά και είναι το γκολ. Το γκολ από τον Τετέι, έγινε το λάθος. Εκεί έκανε μια πολύ όμορφη κούρσα από δεξιά ο Καλέργης. Το είχε κάνει και λίγο νωρίτερα. Έβγαλε μια πολύ όμορφη σέντρα. Εκεί ο Τετέι μην έχοντας κάποιον να τον πιέζει, σηκώθηκε και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον νεαρό goalkeeper του Ηρωδότου. Τώρα έχει την μπάλα ο Γκίνη. Ο Γκίνη πολύ όμορφη προσπάθεια. Προσπαθεί να βάλει στην περιοχή, κερδίζει την κόντρα. Γίνεται το σούτ, πολύ καλή απόκριση. Να μια πολύ καλή στιγμή για τον Ηρόδοτο με τον Γιώργο τον Μιλωνά. Κλέβει την μπάλα πολύ ωραία ο Μιλωνάς. Ο Μιλωνάς φεύγει, σταματάει. Κάνει πολλές τρίπλες τελικά. Αδίκησε τον εαυτό του. Στην κυριολεξία αδίκησε τον εαυτό του. Είχε 2-3 φορές την ευκαιρία να κάνει ένα σούτ ή ένα πλασέ. Δεν τα κατάφερε, θα ήταν ό,τι καλύτερο στην εκπνοή του ημιχρόνου να πετύχει την ισοφάριση ο Ηρόδοτος. Έτσι λήγει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ζιρίνιο. Κηφισιά Ηρόδοτος 1-0. Αλτακτέο είναι μέλος του δίκτυου Auto Vision. Δραστηριοποιείται στον χώρο του ιδιωτικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το 2012, παρέχοντας, να δούμε όμως αυτή την φάση, και είναι το 2-0 και πάλι από τον συνήθι ύποπτο τον Τετέι. Με το ξεκίνημα λοιπόν της επανάληψης ο Ηρόδοτο Κηφισιά πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ, το εισιτήριο για τη Super League στον Ηρόδοτο. Για να δούμε αυτή τη φάση και πάλι Τετέι. Τετέι πολύ όμορφα κάνει το πλασέ. Η μπάλα περνάει out, ενώ όλοι ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν το 3-0. Ομάδες από το Ηράκλειο, τον Ηρόδοτο. Να δούμε, δοκάρι μια σέντρα σούτα από τον Ζαφύρη από δεξιά. Με αυτή την προσπάθεια Μεγαρίτης και γίνεται το σούτ, η μπάλα ελάχιστα out, ένα σούτ από τον Τόσκα, ο οποίος να δούμε τον Ζαφίλη τώρα για τον Ηρόδοτο, το πιάνει το σούτ, η μπάλα πολύ πάνω από το δοκάρι του Αντωνόπουλο. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια, γίνεται η σέντρα, κριτικό στην κεφαλιά. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια της Κηφισιάς για τον κριτικό, ο οποίος κριτικός μπαίνει με δύναμη. Κριτικός κάνει το πλασέ και είναι το 3-0. Ο έμπειρος επιθετικός της ομάδας της Κηφισιάς
φάνηκε από την αρχή ότι ήταν καλή η παλιά. Κέρδισε στο σπριντ τον Μπαλάφα, μπήκε στην περιοχή και με ένα όμορφο πλασέ στην αριστερή γωνία του Λουτιώτη δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον goalkeeper του Ροδότου. Έτσι, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, η Κηφισιά βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Ζέλο. Εντυπωσιακά ο Λουτιώτης. Για να δούμε. Τελικά νέο δοκάρι. Εκτελείται το corner, κεφαλιά και έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Κηφισιάς με 3-0. Τετέι 2 τέρματα, ο κριτικός στο τρίτο.